Όπως γνωρίζετε, επεστράφει η πρόταση τροποποίησης ίσονος σημασίας του φακέλου του προϊόντος ελιά Καλαμάτα Pop, επεστράφει από το Υπουργείο με παρατηρήσεις. Είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται να γίνει και ουσιαστικά και στο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα χαρακτηριστικά αυτού του πολύ φημισμένου προϊόντος δεν περιγράφονται με τον πραγματικό τρόπο που υλοποιούνται και τις ξέρει ο κόσμος. Και πρέπει να γίνουν αυτές οι τροποποιήσεις. Είχε υποβληθεί πρόταση από τον Αγροτικό Λογικό Συνεταιρισμό Ένωση Μεσσηνίας, από τον Σύλλογο υπέρ των προϊόντων ΠΟΠ Μεσσηνίας, το ΣΥΜΕΠΟΠ, επίσης από τον Αγροτικό Λογικό Συνεταιρισμό της Στέρνας και τον Νιλέα. Θέλω να επισημάνω ότι δυστυχώς και αυτή η προσπάθεια δεν ήταν αποτελεσματική και να λύξει το ζήτημα. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση η ομάδα εργασίας από τις δύο ΔΑΟΚ, ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και ΔΑΟΚ Τριφυλίας, από ειδικούς επιστήμονες που έχουν μεγάλη εμπειρία στο θέμα, συγκροτήθηκε, εργάζεται, αξιολογεί τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει από τα έγγραφα του Υπουργείου και μελετά και προσπαθεί να διαχωρίσει τις τροποποιήσεις ίσονος ή μείζονος σημασίας, ώστε να μην έχουμε αυτό το εμπόδιο. Θα συνεργαστούμε με όλους τους φορείς αυτούς που έχουν υποβάλει την αρχική πρόταση και πιστεύουμε ότι και με την αξιοποίηση των στελεχών των δύο ΔΑΟΚ να καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.